εργαζόμενοι, τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς της Θεσσαλονίκης καταδικάζουμε τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μία εβδομάδα τώρα σε σχολεία της πόλης, όπου φασιστικές και ναζιστικές ομάδες μετατρέπουν σε ορμητήρια τα σχολεία, τρομοκρατούν και χτυπούν μαθητές και εκπαιδευτικούς, παρελάβουν σαν τάγματα εφόδου στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για όσα εξελίσσονται μία εβδομάδα τώρα σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Είναι ολοφάνερο ότι εξελίσσεται ένα οργανωμένο σχέδιο από τις συγκεκριμένες φασιστικές ομάδες με τις πλάτες διάφορων κύκλων και μηχανισμών και την ανοχή της κυβέρνησης. Αντί το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση να καταδικάσουν τα φασιστοειδή που σουλατσάρουν ανενόχλητα στα σχολεία με ολόκληρα προστάσια στα χέρια, προβαίνει σε απαράδεκτους συμψηφισμούς, ουσιαστικά ταυτίζει τους αγώνες των νέων ενάντια στο φασισμό με τα εγκληματικά φασιστικά στοιχεία και μέσω αυτού του συμψηφισμού τελικά τους αθωώνει. Αυτή η στάση της κυβέρνησης είναι που τους δίνει αέρα στα πανιά 5 μέρες τώρα. Την ίδια ώρα απαγορεύει την είσοδο στα σχολεία εκλεγμένων συνδικαλιστών εκπαιδευτικών και γονιών, δημοτικών συμβούλων, ακόμα και γονιών που θέλουν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, γιατί τρέμουν για την ασφάλειά τους. Ενώ παράλληλα προσπαθεί να δείξει την πυγμή της στους εκπαιδευτικούς, βγάζοντας παράνομη την απεργία αποχή που κήρυξαν οι ομοσπονδίες τους, γιατί θέλουν να βάλουν φρένο στα εκπαιδευτικά σχέδια της κυβέρνησης και διεκδικούν ένα σύγχρονο σχολείο που να μορφώνει ολόπλευρα όλα τα παιδιά. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, εξασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.